Και εγώ θα έλεγα... επιστρέψουν ή όχι. Και εγώ θα έλεγα γιατί να μην επιστρέψουν από τη στιγμή που τα πράγματα πάνε καλύτερα και υπάρχουν κενά στα νοσοκομεία. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα. Πάμε να δούμε πού βρισκόμαστε και εγώ δεν έχω κρύψει, κύριε Αναστοπούλου και κύριε Παπαδάκη, ποτέ τη θέση μου την προσωπική, η οποία είναι ότι οι συγκεκριμένοι άνθρωποι θα έπρεπε να ήταν εκτός του εθνικού συστήματος υγείας ασχέτως πανδημίας. Είναι άνθρωποι οι οποίοι δεν πιστεύουν στην επιστήμη, γιατρός και νοσηλευτής που δεν πιστεύει στην επιστήμη, δεν πρέπει να είναι στο εθνικό σύστημα υγείας. Αυτό το οποίο έχει αποφάσει η κυβέρνηση από την πρώτη στιγμή και η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας που έχει κρίνει συνταγματικό το μέτρο, μας λέει ότι ανατακτά χρονικά διαστήματα, βάσει της πορείας της πανδημίας, θα πρέπει να εκτιμούμε εάν μπορούν ή όχι να επιστρέψουν. Το εκτιμήσαμε το Δεκέμβριο του 2021 και τον Μάρτιο του 2021 και κρίναμε ότι πρέπει να πάμε μέχρι το Δεκέμβριο του 2022 και το Μάρτιο του 2022. Τι λέμε τώρα, ότι εντός του Οκτωβρίου θα γίνει επανεξέταση του μέτρου. Η επανεξέταση του μέτρου δεν σημαίνει επιστροφή. Σημαίνει ότι επανεξετάζεται. Μπορεί με βάση τα επιδημιολογικά στοιχεία να κριθεί ότι πρέπει να επιστρέψουν. Μπορεί να κριθεί ότι θέλουμε να περιμένουμε τα επιδημιολογικά στοιχεία του φθινοπόρου και του χειμώνου για να δούμε την πανδημία. Συνεπώς, επειδή αυτό. Αν επιστρέψουν, θα γίνει άμεσα. Εάν πάρθει απόφαση ότι με βάση τα επιδημιολογικά στοιχεία πρέπει να μπορούν να επιστρέψουν, ναι, θα επιστρέψουν άμεσα. Εγώ πιστεύω αν κριθεί ότι δεν μπορούν να επιστρέψουν, θα πάμε μετά την 31 Δεκεμβρίου. Η αίσθηση που με έχει δημιουργηθεί είναι ότι είμαστε πιο κοντά στην επιστροφή. Αυτό το οποίο λέμε, κοιτάξτε, γιατί όταν παρακολουθεί την πανδημία, προφανώς είναι εκτιμάσει. Υπάρχει πανδημία όμως. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας το έχει ως πανδημία. Έρουμε μέτρα μια σειρά. Είναι το πιο κρίσιμο μέτρο από την άποψη ότι είναι το μέτρο που συνδέεται με το σκληρό πυρήνα του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Οφείλω να σας πω και με συγχωρείτε, επειδή πολλές φορές ακούγεται αυτή τη στιγμή, γιατί ακούω για 7.000, τα τελευταία στοιχεία που έχουμε είναι για 2.100. Πόσο? 2.100. Προσέξτε, 2.100 φαίνονται αυτή τη στιγμή σε αναστολή. Μπορεί να υπάρχουν άνθρωποι που δεν έχουν εμβολιαστεί και έχουν μπει μέσα επειδή έχουν νοσήσει. Αλλά αυτή τη στιγμή μιλάμε για 2.100 άτομα, εκ των οποίων οι γιατροί είναι γύρω στους 200. Άρα κατά βάση είναι διοικητικό προσωπικό. Στα 127 νοσοκομεία και τα 310 κέντρα υγείας είναι 120 γιατροί, 200 γιατροί. Άρα δεν είναι θέμα κενών. Άκουσα και αυτή την κουβέντα σε όλες τις ΜΕΘ, γιατί είπαν κάποιοι φύγανε νοσηλευτές και γιατροί. Όπου υπήρξε φυγή από αναστολή μπήκε κόσμος. Αυτή τη στιγμή είναι 1.000 άτομα που έχουν μπει μέσα και αντικαθιστούν αυτούς. Και προσέχτε, γυρνώντας οι ανεμβολίαστοι θα φύγουν αυτά τα άτομα που μέσα στην πανδημία μπήκανε ως να αναπληρώσουν τους συγκεκριμένους ανθρώπους.